έχουμε ένα Audi Q3 και έχουμε τοποθετήσει σύστημα συναγερμού και εντοπισμού GPS. Λαμβάνουμε ειδοποίηση στο κινητό μας για το άνοιγμα της πόρτας, για κραδασμό, αν χτυπηθεί δηλαδή το όχημα, για το αν ανοίξει ο διακόπτης. Τοποθεσία λαμβάνουμε κανονικά για το που βρίσκεται, το λόγο της παραβίασης και μπορούμε και να απενεργοποιήσουμε και τον κινητήρα μέσω μηνύματος σε περίπτωση που χάσουμε το όχημα. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Κλειδώνουμε το αυτοκίνητο και ενεργοποιούμε και το σύστημα. Λοιπόν, αν ανοίξουμε την πόρτα, πριν καν την ανοίξουμε, ο κραδασμός για το χτύπημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματά μας. Λοιπόν, έχουμε λάβει μήνυμα για τον κραδασμό, sensor alarm, ώρα, ημερομηνία και ένα link Google Maps. Μετά door alarm που ανοίξαμε την πόρτα, τα ίδια, τοποθεσία, ώρα και ημερομηνία. Λοιπόν, ανοίγουμε το link. Και μας δείχνει γωνία Κωνσταντινούπολης, Ανδριανούπολης, όπου και βρισκόμαστε, έτσι. Λοιπόν, τώρα θα απενεργοποιήσουμε τον κινητήρα μέσω μηνύματος. Βάζουμε μπρος. Στέλνουμε το μήνυμα. Ο κωδικός αλλάζει αυτός. Αρχίζει ρετάρι αυτό γίνοντο. Λοιπόν, έσβησε. Έχουμε λάβει το stop engine succeed. Λοιπόν, λάβαμε μήνυμα επανενεργοποίησης. Πάμε να δούμε. Μα, συμπλέχτη. Και ξαναδουλεύουν όλα κανονικά, χωρίς check engine, χωρίς λάβες, χωρίς τίποτα. Έχουμε επίσης εδώ και κρυφό διακόπτη μέσα στο όχημα κάπου, που εάν τον ενεργοποιήσουμε, ξεκινάει αντίστροφη μέτρηση για να σβήσει το αυτοκίνητο. Θέλει λίγο χρόνο. Έχουμε πρώτο σημάδι για το σβήσιμο. Αρχίζει να ρετάρει. Έχουμε το EPC. Έσβησε. Αυτό ήταν. Τώρα κλείνουμε κλειδί. Ενεργοποιούμε ξανά τον διακόπτη μας. Βάζουμε μπρος. Και θα επανέλθει και το EPC που βλέπετε εδώ αυτή τη στιγμή. Έφυγε. Όλα κανονικά. Αυτά.